Κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Γεωργίεβα, σε αυτό τον προϋπολογισμό του 2016 έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις σημαντικές προκλήσεις από την πλευρά της Επιτροπής Ρέτζη. Η πρώτη είναι η αποκλιμάκωση των εκκρεμουσών πληρωμών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που μας έκανε η Κομισιόν, οι ανεξόφλητες πληρωμές το Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά υπάρχουν αιτήματα για 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραμένει λοιπόν ένα κενό. Η δεύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η παρακολούθηση της απορροφητικότητας αλλά και της απόδοσης σε δουλειές και ανάπτυξη των χρημάτων που επενδύουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι έχουμε ορίσει ειδικό ευρωβουλευτή ραπορτέρ για την Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι η εξαίρεση, αλλά η παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής του κοινοτικού πλαισίου πρέπει να γίνει κανόνας για το Ευρωκοινοβούλιο. Το τρίτο αφορά την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Εκεί είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και τη συνοχή για να αντιμετωπίσουν την κρίση, καθώς και το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο πρόεδρος Γιούνκερ για την εξαίρεση αυτών των δαπανών από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Σας ευχαριστώ.